Στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα τελευταία κρούσματα της τουρκικής παραβατικότητος και στην Κρήτη. Μιας Ευρωπαϊκής Ενώσεως που κατάπιε τη γλώσσα της για μία ακόμη φορά. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εστίασε στην απαράδεκτη ενέργεια του τουρκικού πολεμικού πλοίου, το οποίο παρενόχλησε το Nautical Geo, σκάφος που διεξήγαγε επιστημονικές έρευνες εντός της οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδος. Όπως τόνισε, το ερευνητικό σκάφος με σημαία Μάλτας βρισκόταν μόλις 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, σε μια θαλάσσια περιοχή που είναι οριοθετημένη από την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία της 6ης Αυγούστου 2020. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι η τουρκική συμπεριφορά έχει πλέον ξεφύγει από κάθε πλαίσιο λογικής και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την εικόνα της κανονικότητος που επιθυμεί να προβάλλει η Τουρκία. Όπως σχολίασε, πρόκειται για μια εικόνα που δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ και Υπουργό Εξωτερικών των Μαλδίβων, Αμπντουλά Σαχίντ, με θέματα στην ατζέντα πανδημία και ρόλος ΟΗΕ, κλιματική αλλαγή, ζητήματα ισότητος φύλων. Επίσης τον ενημέρωσε για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τόνισε την προσήλωση της Ελλάδος στις αρχές του χάλτ του ΟΗΕ. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.